Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Η Γη της Ελιάς. Όπως θα δούμε, τα νέα επεισόδια που έρχονται θα είναι καθηλωτικά, καθώς ο Αποστόλης θα γίνει έξαλλος με τη στάση του Πότη και της Άννας. Πάμε να δούμε όμως παρακάτω τι ακριβώς θα συμβεί. Ο Πότης και η Άννα φέρνουν στα όρια τους τον Αποστόλη όταν αποφασίζουν να ασχοληθούν με τη σκοποβολή. Ο Αποστόλης βλέπει την αδερφή του και τον γαμπρό του με τα όπλα στα χέρια και γίνεται έξαλλος. «Κάνετε συνεχώς παλαβομάρες, επιτέλους σοβαρευτείτε. Θα χτυπήσετε κάποιον άθελά σας και θα τρέχουμε». Τα λόγια του Αποστόλη δεν θα αργήσουν να επελευθερωθούν, καθώς ο Πότης και η Άννα θα σημαδέψουν με τα όπλα τους κάποιον περαστικό και θα τον τραυματίσουν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην οθόνη μας, καθώς αναμένεται να μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Από την άλλη πλευρά όμως, οριστική δείξη αναμένεται να έρθει και στη σχέση του Λικούργου μαζί με τον Χρήστο. Και ο λόγος φαντάζεστε ποιος είναι: η παράνομη σχέση μαζί με την Αριάδνη. Συγκεκριμένα η Αφροδίτη, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα βίντεό μας, πιάνει τον άντρα της μαζί με την κόρη του Στάθη σε ένα τρυφερό τετατέτ μέσα στο ταβερνίο και αντιλαμβάνεται την μεγάλη προδοσία που της έχουν στήσει. Από την άλλη, η Σμήνη προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο. Όμως η αγαπημένη μας γιατρός είναι πεπισμένη για το αντίθετο. Έτσι αποφασίζει χωρίς πολλά να χωρίσει το Χρήστο και να δώσει ένα τέλος σε αυτό το γάμο που κατέληξε σε φιάσκο. Το διαζύγιο φυσικά το μαθαίνει όλο το χωριό, ενώ η Χρυσούλα όπως πάντα διαδίδει σε όλους την παράνομη σχέση της Αριάδης με τον Χρήστο. Όλοι παθαίνουν φυσικά σοκ και το ζευγάρι αισθάνεται πολύ άσχημα με την τροπή που πήρε όλο το θέμα. Ωστόσο, ακόμη πιο τραγικά αισθάνεται ο Λικούργος, μιας και ντρέπεται για τη συμπεριφορά του Χρήστου και τον κατηγορεί ευθέως πως εκείνος και η Αριάδνη τον έκαναν ρεζίλη σε όλη την Αρεόπολη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έρχεται μια μεγάλη ρήξη ανάμεσα σε Λικούργο και Χρήστο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!